Ενθυμίστε, αγαπητοί μου, από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, από το 21ο κεφάλαιο, στίχος 24-26, στίχη, που είχαμε αναφερθεί ότι τα έθνη θα περιπατήσουν δια του φωτός της καινής Ιερουσαλήμ και οι βασιλείς της γης θα φέρουν τη δόξα τους και την τιμή τους εις αυτήν. Και οι πυλώνες δεν θα κλείσουν ούτε μέρα ούτε νύχτα, γιατί εκεί δεν υπάρχει η νύχτα, και θα φέρουν τη δόξα τους και την τιμή των εθνών και την τιμή των εις τα έθνη, την τιμή των εθνών εις αυτήν την πόλη. Και λέγαμε ποιοι είναι οι βασιλείς και ποια τα έθνη. Είναι τα ισοζόμενοι από όλα τα έθνη όλων των εποχών. Και δια τους βασιλείς λέγαμε ότι είναι και κατά κυριολεξίαν βασιλείς ευσεβείς, και ότι βασιλείς η Αγία Γραφή ονομάζει όλους τους πιστούς. Και τι είναι εκείνο που θα φέρουν? Θα είναι ο αγώνας τους και η νίκη τους επί των παθών. Ο αγώνας τους και η νίκη τους επί των αρετών. Αυτό θα φέρουν ως δώρον εις την καινή Ιερουσαλήμ. Και σας έλεγα ότι ο προφήτης Ισαΐας, ο οποίος αναφέρεται στο θέμα αυτό, σημειώνει τα εξής. Κάνοντας ένα προσκλητήριο, ο προφήτης προς τη νέα πόλη, προς την Ιερουσαλήμ, και τι λέγει? Άρων κύκλο τους οφθαλμούς σου και ιδέ συνηγμένα τα τέκνα σου. Ιδού ίκαση πάντες οι ιοί σου μακρόθεν και θυγατέρες σου επόμον οφθήσονται. Σήκωσε τα μάτια σου, ό Ιερουσαλήμ, και γύρισε τα γύρω γύρω να δεις τα παιδιά σου τα πολλά, τα μαζεμένα. Να, έχουν έρθει τα παιδιά σου, και μάλιστα και οι θυγατέρες σου που τις κουβαλάνε τα παιδιά σου επάνω στους ώμους των. Είναι μια ωραία σκηνή αυτή. Αυτό θυμίζει τους λόγους του Κυρίου που είπε, Ματθαίος 24,31, και αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης, και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απάκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Είναι αυτό το γενικό προσκλητήριο ζώντων και νεκρών που θα γίνει για να επισυναχθούν όλοι εις την νέα Ιερουσαλήμ, εις την Βασιλεία του Θεού. Και οι πυλώνες της πόλεως δεν θα κλείουν ποτέ. Αυτό το μη κλειστήρετα στήρας δειλεί, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας, το ασφαλές των οικητόρων αυτής και το άτρεπτον. Δηλαδή αναφέρεται ότι οι κάτοικοι της πόλεως αυτής, δηλαδή οι σεσωσμένοι στην Βασιλεία του Θεού, θα έχουν απόλυτη ασφάλεια. Δεν υπάρχει ουδε μία περίπτωση να εισχωρήσει και πολύ παραπάνω να βασιλεύσει το κακό εις την πόλη αυτήν. Όπως ομοίως δεν υπάρχει περίπτωση οι κάτοικοι της πόλεως αυτής να υποστούν τροπήν, δηλαδή να αλλάξουν, όπως ακριβώς την τροπή αυτή την παρουσιάζουν οι άνθρωποι στον παρόντα κόσμο. Σήμερα τον εβλέπεις καλόν, αύριο τον εβλέπεις κακόν και άσχημον. Δεν θα υπάρχει λοιπόν τροπή, αλλά θα υπάρχει μία ατρεψία. Άτρεπτη θα είναι, όπως ακριβώς άτρεπτη θα είναι και οι άγγελοι. Είναι γνωστό ότι η ατρεψία των αγγέλων σημειώθηκε με την ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού. Τότε σημειώθηκε η ατρεψία τους. Ομολόγησαν την πίστη των εις τον Ιησού Χριστόν και οι άγγελοι, παρακαλώ.
διότι ενώπιον του Ιησού Χριστού πάνγον η κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Όλοι θα προσκυνήσουν τον Ιησού Χριστόν. Θα λέγαμε ότι το τελευταίο κριτήριο πίστεως και ατρεψίας των Αγίων Αγγέλων είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Οι άγγελοι δεν είδαν ποτέ το Θεό, αλλά τη δόξα Του. Την ουσία του Θεού ουδείς την είδε ποτέ, ουδέν κτιστών. Δια πρώτη φορά βλέπουν τον Θεό εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τον προσκυνούν και τον υμνούν. Και με την προσκύνηση των Αγίων Αγγέλων που κάνουν εις τον Ιησού Χριστόν, σταθεροποιείται πλέον η αρετή των και η πίστη των. Η ατρεψία όμως των Αγίων Αγγέλων, όπως και των Αγίων στη Βασιλεία του Θεού, δεν είναι στην ουσία τους, αλλά η ατρεψία είναι στην προαίρεσή τους. Η προαίρεση όμως θα είναι πλέον τόσο σταθερά, ώστε ουδέποτε θα επιθυμούσε κανείς να απεχωρίζεται από τη Βασιλεία του Θεού. Συνεπώς, όταν λέγει ότι οι πύλες της πόλεως ουδέποτε θα κλείσουν, σημαίνει αυτό την ασφάλεια κατά παντός κακού και την ατρεψία των κατοίκων της πόλεως, Αγίων και Αγγέλων. Αλλά και εδώ, αγαπητοί μου, ως προς το θέμα του ανοίγματος των πυλώνων, ο προφήτης Ισαΐας προφητεύει: και ανοιχθήσονται επίλες ου διαπαντός, ημέρας και νυχτός ου κλεισθήσονται. 60,11. Για πάντα θα ανοίξουν οι πόρτες σου, ο καινούρια Ιερουσαλήμ, μέρα νύχτα, ποτέ δεν θα κλείσουν. Αυτό το ημέρας και νυχτός δεν προϋποθέτει τη νύχτα, αλλά είναι έκφρασης εντελώς ανθρώπινη, επί των ανθρωπίνων πραγμάτων και γεγονότων του παρόντος αιώνος. Όπως λέμε, μέρα νύχτα σου το λέγω αυτό το πράγμα, μέρα νύχτα δουλεύω και το καθεξής, έκφρασης του διαπαντός. Επειδή όμως ανεφέρθη ότι οι πυλώνες δεν θα κλείουν την ημέρα, η οποία θα είναι πάντοτε ημέρα, σπέβδει ο Ιερός Ευαγγελιστής να σημειώσει ότι εκεί νύχτα δεν υπάρχει. Και από εδώ φαίνεται ακόμα ότι η αναδημιουργία του σύμπαντος δεν θα προϋποθέτει ούτε τον ήλιον ούτε τη σελήνη, και πολύ παραπάνω τη σφαιρική μορφή αυτών των ουρανίων σωμάτων. Το φαινόμενο του φωτός θα είναι πια όχι ένα φαινόμενο φυσικών, αλλά θα είναι, το έχουμε πει σε παλιό μας θέμα, αλλά θα είναι αυτή η ιδία δόξα του Θεού. Όσο δια το σκότος, θα υπάρχει και σκότος αξιμέρωτον, σκότος εξώτερον, εξώτερον θα πει από μεμακρυσμένον, χωρίς να υπάρχει ίχνος φωτός και χωρίς να υπάρχει ελπίδα φωτός. Για το σκότος αυτό ο Άγιος Ανδρέας σημειώνει: η νύξ της αμαρτωλής αποκληρωθήσεται. Είναι δηλαδή το αιώνιο σκοτάδι της κολάσεως, για το οποίο ο Κύριος είπε και απεκάλεσε σκότος, όπως σας είπα, εξώτερον. Και ουμή εισέλθει εις αυτήν παν κοινών και οποιών βδέλυγμα και ψεύδος ημί γεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Εις αυτήν τίποτα το ακάθαρτο δεν θα εισέλθει, ούτε βδέλυγμα ούτε ψεύδος, παρά μόνο αυτή που είναι γραμμένη εις το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Ίσως να ειδίδετο η εντύπωση ότι από την εικόνα που αναφέρομαι, ότι η πόλη σε αυτή έχει πυλώνες που θα είναι πάντοτε ανοιχτή, αυτοί οι πυλώνες, ότι θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε να εισέλθει στην πόλη σε οποιαδήποτε ηθική και πνευματική κατάσταση και αν βρίσκεται. Όπως τώρα εδώ βλέπετε αυτός ο ναός. Ο ναός αυτός έχει κάποιες πόρτες ανοιχτές. Μπορεί να μπει ο οποιοσδήποτε. Όπως η πόλη της Λαρίσης
δεν είναι περιτυχισμένη, μπορεί να μπει ο οποιοδήποτε. Μήπως λοιπόν και εκεί, επειδή δεν θα είναι οι πόρτες κλειστές, θα μπορεί να μπει κάτι που να είναι κοινόν βδέλυγμα και ψεύδος, δηλαδή άνθρωποι που να είναι ακάθαρτοι, βδελυροί και ψευδείς. Γι' αυτό το λόγο έρχεται εδώ να σημειώσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και να πει: μη νομιστεί ότι θα υπάρξει η δυνατότητα εισόδου τέτοιων ανθρώπων. Εκεί τίποτε από αυτά δεν θα εισέλθει, απολύτως τίποτε. Κοινώς θα πει ακάθαρτος. Ενενία εννοείται πνευματική, ενενία ηθική, ακάθαρτος. Τι καθαρίζει μόνο η μετάνοια? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος, προκειμένου να εισέλθει εκεί, αν βλέπει την κατάστασή του να είναι βρωμική, ρυπαρή, ακάθαρτη, να μετανοήσει. Αγαπητοί μου, αυτό είναι το καθαρτικό της ρυπαρότητός μας. Είναι η μετάνοια. Να μετανοήσουμε και να μετανοούμε πάντοτε. Μην ξεχνάτε ότι δεν μπορούμε να υπούμε ότι θα μετανοούμε Χριστούγεννα και Πάσχα και θα εκφράζουμε τη μετάνοιά μας με μια εξομολόγηση και η οποία πολλές φορές είναι βιαστική, γιατί νομίζουμε ότι μόνο τότε πρέπει να εξομολογούμεθα Χριστούγεννα και Πάσχα. Είναι σφαλμένη αυτή η αντίληψη. Η μετάνοια πρέπει να γίνεται κάθε στιγμή. Πώς θα γίνεται? Πρώτα να μας διακρίνει πνεύμα μετανοίας και διαρκούς επιστροφής. Και αν κάτι μας ξεφύγει και αμαρτήσουμε, αμέσως να υπούμε: Θεέ μου, συγχώρεσέ μου. Συγχώρεσέ. Θα το διορθώσω. Αυτό που έκανα θα το διορθώσω. Αυτό θα πει να έχει κανείς πνεύμα μετανοίας. Μετά, ποιος είναι ο ποιόν βδέλυγμα που λέγει εδώ? Είναι αυτός που μετέρχεται παραθρησκευτικές πράξεις, όπως είναι η ειδωλολατρία, η μαγεία, ο πνευματισμός και ό,τι άλλο. Πόσες φορές αυτά έχω πει? Ελπίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να έλεγε ότι δεν το ακούσαμε αυτό. Θα παρακαλέσω θερμά. Δεν μπορείς, αδελφέ μου, να προσφέρεις το πρόσφορό σου, το κερί σου, το λάδι σου, το κρασί σου στη λατρεία του Θεού και να προσφέρεις και εις τον διάβολο τη λατρεία την ανάλογη με το να πηγαίνεις στη μαγεία ή στον πνευματισμό ή σε άλλες εκδηλώσεις ειδωλολατρικές που σε περασμένα θέματά μας έχουμε ήδη αναλύσει. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος μετέρχεται το ψεύδος? Δεν είναι βέβαια εκείνος ο οποίος λέει ψέματα μόνον, αλλά είναι ευρεία ενία. Είναι ο αιρετικός που παραποιεί την πίστη, παραποιεί την πνευματική ζωή. Μπορεί κάποιος να λέγει: εγώ δεν παραποιώ την πίστη και είμαι μάλιστα ορθοδοξότατος. Μπορεί, αδελφέ μου, να παραποιείς την πνευματική ζωή. Τι θα πει παραποίηση της πνευματικής ζωής? Όταν πεις δεν έχει πολύ σημασία η νηστεία, όταν πεις ότι δεν έχει σημασία το να διατηρήσει κανείς καθαρότητα και αγρότητα μέχρι του γάμου. Μάλιστα τελευταία, τόσο το κακό έχει εισβάλει στα σπίτια μας, ώστε πλέον οι γονείς έχουν συμμαχήσει με την πραγματικότητα και ανέχονται στο σπίτι τους όταν η κόρη θα φέρει τον υποψήφιο γαμπρό. Τέλος πάντων, θα γίνει το συνοικέσιο, τι θα έχει γίνει, ξέρω εγώ, ο γαμπρός να μένει στο σπίτι και να κοιμάται επί της αυτής κλίνης μετά της θυγατρόφου και της τρόφους και της τρόφους, ή να πηγαίνει η κόρη στα μελλοντικά πεθερικά της να κοιμάται εκεί αντιστοίχως. Και όταν πούμε στους μεγάλους τους γονείς πια: γιατί το κάνετε αυτό? Είναι αμαρτία, διότι γίνεστε ηθική αυτούργοι μιας καταστάσεως. Μα λέει, τι μπορούμε πια να κάνουμε? Ξέρω ότι είναι δεινή η περίπτωση. Το ξέρω αυτό. Ξέρω ακόμη ότι πολλές φορές δεν μπορείτε να συγκρατήσετε τα παιδιά σας. Το ξέρω και αυτό. Αλλά το να συνευδοκεί κανείς με τη σιωπή του και να λέει: δεν βαριέσαι, τι να κάνουμε. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι αμαρτία. Αυτό είναι παραποίηση της ηθικής, της πνευματικής ζωής. Και ζει κανείς μέσα στο φάσμα του ψεύδους. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
ή ακόμη να ζητάμε μία ψευδή και παραχαραγμένη πνευματικότητα, μία νόθο πνευματικότητα. Να μας φαίνεται ότι είναι βαριά η πνευματικότητα του Ευαγγελίου και να θέλουμε να φτιάξουμε μια πιο ελαφροτέρα. Πιο ελαφροτέρα. Και δεν θέλω να πω βέβαια ότι δεν υπάρχουν κλιμακώσεις πνευματικότητας, αλλά οι κλιμακώσεις αποτελούν σκαλοπάτια της νέας κλίμακος, της νέας σκάλας. Το να ζητάς όμως άλλα σκαλοπάτια, δηλαδή μια πάλι παραχάραξη, νοθεία της πνευματικότητας, για να λες και να ησυχάζει τη συνείδησή σου ότι είμαι πνευματικός άνθρωπος, αυτό είναι μία απάτη και σας είπα υπάγεται στην κατηγορία του ψεύδους, του ψεύτικου δηλαδή. Πάντως όλοι αυτοί είσοδο δεν έχουν μέσα εις την Αγίαν Πόλη, γιατί δεν είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Και θα σας υπενθυμίσω πάλι εκείνο το οποίο λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: δεν πειράζει αν σας έχω πει κάτι 10 φορές. Εδώ οι ομιλίες μας δεν έχουν παρά χαρακτήρα μαθητείας. Πολλές φορές το έχω πει αυτό. Αν μου επικαλείστε ότι η πολιτεία έτσι θεσπίζει τα πράγματα, αν μου επικαλείστε, λυπούμε αυτό που θα πω, ότι και η Εκκλησία μερικά πράγματα τα παραδέχεται, θα σας απαντούσα αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: δεν θα κριθείς με τους νόμους της πολιτείας, αλλά με το Ευαγγέλιο. Στην εποχή του βέβαια ίσως ακόμη δεν είχαν αρχίσει κάποιες παραχωρήσεις, οι οποίες σιγά σιγά μπήκαν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, όπως επί παραδείγματι ο δεύτερος γάμος από διαζύγιο και ό,τι άλλα. Ακούστε με, και ό,τι άλλα. Σιγά σιγά αυτά μπήκαν, αγαπητοί μου, και η Εκκλησία τα εδέχθηκε κάποια εποχή ευρισκομένη κάτω από πίεση. Αυτή τη στιγμή επί παραδείγματι καθορίζεται ότι το έμβριο έως 3 μηνών, επειδή δεν είναι άνθρωπος, είναι μαϊμού, μπορούμε να το πετάμε το έμβριο στο βιολογικό βόθρο ή στο βόθρο τον γύρω του σπιτιού μας, δηλαδή η έκτρωση, η άμβλωση. Όταν είναι όμως 3 μηνών και πάνω, 3 μήνες και μια μέρα, σε πιάνει την βίδα του νόμου. Πω πω, ηρωνία, ηρωνία. Ώστε λοιπόν από 3 μηνών και πάνω το έμβριο είναι άνθρωπος, από 3 μηνών και κάτω δεν είναι άνθρωπος και συνεπώς δεν είναι έγκλημα. Τι να πω? Να πω ότι μπορεί και εις αυτών των θρόνων της Εκκλησίας, μα αρχιεπισκοπικών, μα πατριαρχικών, μα επισκοπικών, να καθίσει ο Αντίχριστος. Σας το έχω πει και παλιά. Και να δεχθεί κάποτε η Εκκλησία ότι πράγματι έως 3 μηνών μπορεί ο χριστιανός να κάνει έκτρωση. Τι να πω? Να το πω και αυτό. Λοιπόν, κάτω από τέτοιες συνθήκες, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν θα κριθείς την ημέρα της κρίσεως παρά μόνο με τους νόμους του Ευαγγελίου. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, μη παίρνουμε αέρα και αισθανόμεθα μια ανακούφιση ότι επιτέλους έγιναν τα πράγματα έτσι και μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να έχουμε μια λασκαρισμένη ζωή. Παρακαλέσω, ένας που σοβαρά ανέλαβε την υπόθεση της σωτηρίας του, αυτά δεν είναι παρονυχίδες. Μια ωραία ακόμα εικόνα της καινούργιας Ιερουσαλήμ περιγράφεται από τον προφήτη Ισαΐα, μέσα στην οποία η εικόνα συμπλέκει την τυπική, την επιγεία, με την ουσιαστική, την αιωνία Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, θα λέγαμε, αν θέλετε, 3 πράγματα. Ο Ισαΐας ομιλεί για την πόλη Ιερουσαλήμ, αυτήν τάφτην την πόλη, τοπογραφικά αυτήν τάφτην την πόλη. Μιλάει όμως και δια την Εκκλησία ως στρατευωμένη επί της γης. Μιλάει ακόμα και δια την Εκκλησία ως θριαμβεύουσα. Το μάτι του λοιπόν, του Ισαΐου, διαπερά των χρόνων και φτάνει έως την αιωνιότητα και βλέπει την τυπική Ιερουσαλήμ,
τη στρατευωμένη εκκλησία, τη θριαμβεύουσα εκκλησία. Επειδή θα επιθυμούσα πάρα πολύ να έχουμε μία επαφή με τους προφήτας, ο προφήτης Ισαΐας λέμε ότι είναι μεγαλοφωνότατος, αλλά τον αφήνουμε να φωνάζει μόνος του. Ούτε τον διαβάζουμε, ούτε τον ακούμε. Δεν νομίζετε πως είναι κρίμα να αφήνουμε τους χιλιαστάς να κρατούν τον προφήτη Ισαΐα και να τον κακοποιούν και να τον μπριονίζουν, όπως τότε οι πρόγονοί των, οι, θα λέγαμε, οι πνευματικοί των πρόγονοι, οι Εβραίοι, επριώνησαν στη μέση και έκοψαν τον προφήτη Ισαΐα, και εμείς να τον αγνοούμε? Ξέρετε τι θησαυρός, αγαπητοί μου, ο προφήτης Ισαΐας, θησαυρός. Ξέρετε σε πόσα σημεία ομιλεί για την καινούρια Ιερουσαλήμ, για τη Βασιλεία του Θεού? Ακούστε λοιπόν ένα θαυμάσιο κείμενο, το οποίο διαβάζομαι στον Μεγάλων Αγιασμών ως περικοπή της Παλαιάς Διαθήκης, και μάλιστα είναι η πρώτη περικοπή που διαβάζουμε των Θεοφανίων στο Μεγάλο Αγιασμό. Είναι Ισαΐας 35 κεφάλαιων 1 έως 10. Εκείνο το εφράνθητη έρημος διψώσα, αγαλιάστο έρημος και ανθίτο ως κρίνον, και εξανθίσει και υλοχαρίσει, και αγαλιάσετε τα έρημα του Ιορδάνου. Αυτή η περικοπή, όταν μάλιστα την ακούμε, ποιος δίνει σημασία? Κοιτάζουμε πως κινείται ο ένας, πως κινείται ο άλλος, τις ακολουθίες που λέμε στην εκκλησία μας. Αν αρχίσουμε να προσέχουμε, θα αναγεννηθούμε. Θα σας πω σε μένα τι συνέβη. Όταν βγήκα να κάνω τον αγιασμό αυτόν τον ψαλμόν, συγγνώμη, αυτόν την περικοπή του προφήτου, δεν τη διάβασα εγώ, τη διάβαζε κάποιος ψάλτης. Εγώ κοιτούσα μόνο στη φυλάδα μου και παρακολουθούσα. Αγαπητοί μου, έμεινα έκπληκτος. Δηλαδή, αν κάποιος με παρατηρούσε λίγο περισσότερο, θα με αντιλαμβανόταν ότι είχα αφαιρεθεί, είχα ξεχαστεί. Είδα σε ολόκληρη αυτή την περικοπή αυτά που σας λέγω από το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και είπα, θα σας τη διαβάσω την περικοπή και σε εσάς, για να τη χαρείτε κι εσύ, και να γίνει και μια αφορμή να αρχίσουμε να διαβάζουμε τους προφήτες. Λοιπόν, εφράνθητη, έρημος διψώσα. Ποια είναι αυτή η έρημος που διψά? Και σε άλλα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχει αυτό, και κατά μεταφορά και στην Καινή Διαθήκη. Είναι η εξεθνών εκκλησία, η έρημος. Αυτή είναι η έρημος και η στήρα. Είναι η εξεθνών εκκλησία. Αγαλιάστο έρημος. Να αγαλιάσεις εκκλησία των εθνών, διότι μέχρι τώρα ήσουν έρημος, αλλά τώρα από εδώ και πέρα δεν θα είσαι έρημος. Θα έχεις τον άνδρα των αληθινών, των νυμφίων. Θα έρθει ο Χριστός, θα έρθει σε σένα, θα γίνεις νύμφη του, ο εκκλησία των εθνών, όχι του Ισραήλ, των εθνών. Και ανθείτο ως κρίνον, και να ανθίσεις με την ευωδιά των αρετών, όπως τα λουλούδια ανθούν, και εξανθίσει και υλοχαρίσει, και αγαλιάσετε τα έρημα του Ιορδάνου. Ποια είναι αυτά τα έρημα του Ιορδάνου? Οι έρημες περιοχές είναι, αγαπητοί μου, εδώ τώρα η πνευματική ανθοφορία και η καρποφορία του ότι ο ενανθρωπίσας Θεός βαπτίζεται στον Ιορδάνιο, το προήμιο της σωτηρίας. Και η δόξα του Λιβάνου εδόθη αυτή, και η τιμή του Καρμήλου, και ο λαός μου όψεται την δόξα Κυρίου και το ύψος του Θεού. Ο λαός μου θα ειδεί τη δόξα του Κυρίου και το ύψος του Θεού. Το ύψος του Θεού τι είναι? Είναι τόσο η θεοφανία εις τον Ιορδάνιν ποταμόν. Κοιτάξτε λέξη, κοιτάξτε φράση, όψεται την δόξα Κυρίου.
Βεβαίως, διότι ο Πατήρ εμφανίζεται ως φωνή, όχι η ουσία του Πατρός. Το Πνεύμα το Άγιον ως περιστερά, όχι η ουσία του Αγίου Πνεύματος. Και ο Υιός καλύπτεται από το καταπέτασμα, να χρησιμοποιήσω τη φράση του Αποστόλου Παύλου στην προς Εβραίους, του τέστην της σαρκός αυτού. Ποιο είναι το καταπέτασμα που σκεπάζει την θεότητα του Υιού? Η σάρκα. Αυτό το καταπέτασμα, η κουρτίνα που σκεπάζει τη θεότητα, κρύπτει, καλύπτει την θεότητα του Υιού. Όμως παρά τα αυτά, ο λαός τη βλέπει, τη δόξα του Κυρίου και το ύψος του Θεού. Ισχύσατε χείρες, ανημένε και γόνατα παραλελειμμένα, παράλλη τα χέρια, παράλλη τα πόδια, ανορθωθείτε, σταθείτε, παρακαλέσατε η ολιγόψυχη τη διανία, ισχύσατε, μη φοβήστε. Ιδού ο Θεός ημών κρίσιν ανταποδίδωση και ανταποδώσει, αυτός ήξει και σώσει ημάς. Αυτός θα έρθει και θα μας σώσει. Θα λέγε κάποιος, αυτός έρθει, θα έρθει και θα μας σώσει. Πώς άραγε αυτό να το έβλεπαν τον καιρό εκείνο προ Χριστού και πώς να καταλάβαιναν την περικοπή αυτή του Ισαΐου? Να σας πω, όπως εμείς σήμερα λέμε τις εικόνες της μελλοντικής βασιλείας του Θεού και λέμε εικόνες και λέει κανείς εικόνες, εικόνες, μερικά πράγματα που είναι ένας ρεαλισμός. Ποιος μπορούσε να υποπτευθεί? Πέστε μου, ποιος μπορούσε να υποπτευθεί από τους αναγνώστας και ακροατάς της συναγωγής στην περικοπή αυτή ότι θα έρθει αυτός ο ίδιος ο Θεός να μας σώσει? Και όμως ήρθε αυτός ο ίδιος ο Θεός για να μας σώσει και συμπληρώνει τα χαρακτηριστικά του Θεού που θα ήρχονταν να μας σώσει. Είναι η πρώτη παρουσία του Χριστού. Είναι η στατευωμένη εκκλησία που ιδρύεται επί της γης του Ισραήλ και των εθνών. Τότε ανοιχθήσονται οφθαλμοί τυφλών και ότα κοφών ακούσονται. Πότε τότε? Όταν θα έρθει ο Μεσσίας. Τότε λέει θα ανοιχθούν τα μάτια των τυφλών και θα ακούσουν τα αυτιά των γουφών. Τότε αλείται ως έλαφος ο χολός. Τότε θα χοροπηδάει σαν το ελάφι ο κουτσός. Τρανίδε σε γλώσσα μογυλάλων και οι μουγκοί θα έχουν τρανή γλώσσα. Ότι εράγει εν τη ερήμο είδωρ, γιατί έσπασε κάτι στην έρημο και βγήκε νερό. Ποιο είναι το νερό που βγήκε την έρημο? Ο Χριστός. Και φάραγξ εν γη διψώσει. Είναι δηλαδή όλη αυτή η μεσιακή, θα λέγαμε, περίοδο. Και έστε η άνυδρος εις έλλη και εις διψώσαν γην πηγή ύδατος έστε. Ποια είναι αυτή η διψώσα γη που θα μεταβληθεί σε έλλη? Τόσο πολύ νερό που η γη δεν το πίνει πια. Είναι το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία. Και έστε η άνυδρος εις έλλη και εις διψώσαν γην πηγή ύδατος έστε. Εκεί εφροσύνη ορναίων επαύλης καλάμου και έλλη. Τα πουλιά θα φυτρώνουν οι καλαμιές. Όλα θα είναι πολύ ζωντανά. Είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Έως εδώ αναφέρεται εις την στρατευωμένη εκκλησία, δηλαδή εις την εκκλησία του Χριστού επί της γης στην μεσιακή περίοδο. Από εδώ και μπρος το μάτι του προφήτου εισχωρεί πέρα από το χρόνο μες στην αιωνιότητα. Ακούσατε πως περιγράφει. Εκεί έστε. Πού εκεί? Βλέπετε, συμπλέκει τις εικόνες. Σε εκείνη την Ιερουσαλήμ. Ποια? Όχι την επιγεία, την ουρανία. Εκεί έστε οδός καθαρά και οδός αγία κληθήσετε. Και ουμή παρέλθει εκεί ακάθαρτος. Ουδέ έστε εκεί οδός ακάθαρτος. Δεν μπορεί να μπει τίποτα το βρώμικο εκεί. Σε εκείνη, σε τούτη εδώ την στρατευωμένη εκκλησία, δηλώνει ο άλλος ότι θέλει να βαπτιστεί. Αμαρτίες επί αμαρτιών, αποστασίες, προδοσίες,
όλα βλέπει κανείς την κατάσταση των χριστιανών μας, αγαπητοί μου. Είναι η σαγήνη, πώς λέει νομιάς ότι η Βασιλεία του Θεού εννοεί τη στρατευμένη εκκλησία επί της γης. Με ένα δίχτυ, λέει ο Χριστός, που πιάνει καλά και σαπρά ψάρια. Όταν θα ελκυστεί όμως από την θάλασσα του κόσμου τούτου το δίκτυ με τα σαφρά, τα σαπρά και τα καλά ψάρια, λέει ο Κύριος, τότε γίνεται η διαλογή στην παραλία και τα μεν σαπρά πετιώνται, τα δε γερά, τα καλά, τα ψάρια μπαίνουν στα δοχεία, δηλαδή είναι χρήσιμα. Εκεί θα γίνει η διαλογή. Σήμερα βλέπετε μέσα στην εκκλησία όλοι είμαστε όλοι όπως είμαστε, αλλά εκεί τίποτα δεν θα υπάρξει. Βλέπετε, ουδής ακάθαρτος θα μπει στην πόλη εκείνη. Οι δε διεσπαρμένοι μες στα έθνη πιστοί πορεύσονται επ' αυτής και ουμή πλανηθώσει. Είναι οι πιστοί όλων των εθνών και όλων των αιώνων σε κατάσταση πλέον ατρεψίας, μη πλάνης. Και ούκεστε εκεί λέον, σε εκείνη την πόλη δεν υπάρχει λέον, είναι ο διάβολος. Δεν λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι ο διάβολος ως λέον οριόμενος ζητεί τι να καταπεί? Δηλαδή στην πόλη, τη Βασιλεία του Θεού, δεν θα υπάρχει ο διάβολος. Ουδέ των πονηρών θηρίων ουμή αναβεί επ' αυτήν. Ποια είναι τα πονηρά θηρία? Είναι οι δαίμονες. Ουδέ μη ευρεθεί εκεί αλλά πορεύσονται εν αυτοί λελιτρωμένοι. Τι θα πει πορεύσονται εν αυτοί, δηλαδή για των πυλώνων της πόλεως, λελιτρωμένοι? Λυτρωμένοι πια είναι οι γραμμένοι εις το βιβλίο της ζωής του αρνίου, και συνηγμένοι δια Κύριον, και θα συγκεντρωθούν με κέντρον των Κύριων, και αποστραφίσονται και ήξουσιν εις ιών μετεφροσύνης, και εφροσύνη αιώνιος υπερκεφαλής αυτών. Με χαρά θα πάνε και μόνιμη θα είναι η χαρά και η εφροσύνη στους κατοίκους αυτής της πόλεως. Επιγάρ της κεφαλής αυτών ένεση είναι ο αιώνιος ύμνος των πιστών και των αγγέλων, και αγαλίαμα και εφροσύνη καταλήψεται αυτούς, και θα τους καταλάβει χαρά και αγαλία της. Απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Εδραπέτευσε απέδρα, εδραπέτευσε η οδύνη, ο πόνος, η λύπη και ο στεναγμός. Αυτό το τελευταίο ημιστίχιο σας το είχα πει και παλιότερα. Είδατε τώρα τη φυσική θέση αυτού του ημιστίχιου του τελευταίου? Πότε θα δραπετεύσει η οδύνη, η λύπη και ο στεναγμός? Παρά μόνο στην επουράνιο Βασιλεία του Θεού. Έτσι, αγαπητοί μου, θα λέγαμε εδώ βλέπει τον προφήτη κανείς να ενατενίζει την ουρανία αυτή, την Καινή Ιερουσαλήμ. Γιατί η Εκκλησία μας έβαλε αυτή την περικοπή την ημέρα της βαπτίσεως? Γιατί ακριβώς, αγαπητοί μου, με την ενανθρώπιση και την βάπτιση του Χριστού έχουμε την αποκάλυψη, και δεν περιμένουμε άλλη, ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Δεν περιμένουμε άλλη. Δεν θα παρουσιαστεί κάτι άλλο που θα πούμε ο Θεός είναι τέσσερα πρόσωπα ή δύο ή δέκα. Είναι η τελευταία αποκάλυψη περί του Θεού. Ο Θεός είναι τριαδικός, και από εκεί αρχίζει η νέα περίοδος, η Εκκλησία, η Βασιλεία του Θεού. Και τώρα εισερχόμεθα, αγαπητοί μου, εις το 22ο και τελευταίο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Και έδειξε μη ποταμόν ύδατο ζωής λαμπρών ως κρύσταλλον, εκπορευόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. Και μου έδειξε ποταμό νερού, νερό ζωής, ένα ποτάμι με νερό ζωής, λαμπρό σαν κρύσταλλο, που η εκβολή του ήταν από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου.
όπως βλέπει κανείς εδώ, έχουμε το αποκορύφωμα, θα το δείτε στη συνέχεια του 22ου κεφαλαίου, το αποκορύφωμα της περιγραφής αυτής της ουρανίου Ιερουσαλήμ. Οι εικόνες και τα χρώματα αυτής της περιγραφής γίνονται όλο και περισσότερο εντυπωσιακά, αλλά και προσφυλή, τόσο αγαπητά. Πραγματικά θα με θυμηθείτε, ο πνευματικός άνθρωπος καθώς μελετάει αυτά τα κείμενα, όπως εμπροκειμένο εδώ το κείμενο τώρα, ας πούμε του 22ου κεφαλαίου, αισθάνεται μία μυστική εφροσύνη, χαρά να πλημμυρίζει την καρδιά του. Δεν μένει αμέτωχος από πλευράς αισθημάτων με εκείνο που διαβάζει. Ακόμη αισθάνεται ο πιστός όταν διαβάζει, ιδίως το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι όλοι οι ιστορικοί τύποι του παρελθόντος που κατεχωρήθησαν στην Παλαιά Διαθήκη να αναδύονται εδώ με μια τώρα όμως πνευματική διάσταση. Ομιλεί για ένα ποτάμι. Λοιπόν, πράγματι είναι ένα ποτάμι, αλλά αυτό είναι ένας ιστορικός τύπος στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ τώρα παίρνει διάσταση πνευματική. Ακούσατε το. Στο βιβλίο της Γενέσεως διαβάζουμε 2,8 έως 10. Και φύτευσεν ο Θεός παράδεισον εν Εδέμ κατά Ανατολάς, και έθετο εκεί τον άνθρωπον, ον έπλασε. Ποταμός δε εκπορεύεται εξ Εδέμ, ποτίζειν τον παράδεισον. Εφύτευσε, λέγει ο Θεός, τον παράδεισον ανατολικά της Εδέμ, και εκεί έβαλε τον άνθρωπο που εδημιούργησε. Ένα ποτάμι δε φεύγει από την Εδέμ και ποτίζει τον παράδεισο, διαβρέχει τον παράδεισο. Εκείνος ο ποταμός, μάλιστα, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, διακλαδίζεται, είναι ο Γεών, ο Φυσών, ο Τίγρης και ο Εφράτης. Και ποιοι είναι ο Γεών και ο Φυσών σήμερα δεν ξέρουμε, ίσως κάποιοι παραπόταμοι των ιδίων αυτών ποταμών, αλλά με τις παλιές ονομασίες μέχρι σήμερα έχουμε τον Τίγρη και τον Εφράτη. Συνεπώς, πραγματικά ποτάμια. Εκείνα τα οποία πηγάζουν από τα βουνά της Αρμενίας και χύνονται στον Περσικό κόλπο, αφού διασχίζουν όλη εκείνη την περιοχή της, θα λέγαμε, της Περσίας και του Ιράκ, και χύνονται, εκβάλλουν εις τον Περσικό κόλπο. Έτσι λέει η Αγία Γραφή, ότι ο Θεός έκανε έναν ποταμό, λέει, ομιλεί για ένα ποταμό, θα σας το πω λίγο πιο κάτω, ο οποίος ποτίζει τον παράδεισον. Αυτός ο ποταμός ήταν αισθητός και ταυτόχρονα ένα σύμβολο, σύμβολο του καινούριου ποταμού, εκείνου ο οποίος θα είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού, στην καινούρια πόλη Ιερουσαλήμ, και θα απορρέει από τον θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Ποιο είναι αυτό το ποτάμι? Είναι το Άγιον Πνεύμα. Αυτό είναι το ποτάμι που ποτίζει, καταρδεύει την πόλη του Θεού. Είναι το Άγιον Πνεύμα. Τι το κύριος ο ποταμός που αναφέρει η Γένεσης? Σύμβολον. Ιστορική πραγματικότητα, σύμβολον. Ιστορικός τύπος. Είναι η αποκάλυψη εδώ του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, αγαπητοί μου. Εδώ, σε αυτό το χωρίο που σας λέγω τώρα και που θα έχει ο κάθε πιστός και ένικος εκείνης της πόλεως. Πώς θα είναι αυτό? Κάποτε ο Κύριος είπε, ελευσόμεθα πού εις των πιστών, όχι ελεύσομαι, ελευσόμεθα. Θα έρθομαι. Ποιοι? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον. Και μονήν παραυτοποιήσομεν και θα κάνουμε κατοικία μέσα εις των πιστών. Ιωάννης 14,23. Αυτό τώρα εις την πόλη εκείνη, τη Νέα Ιερουσαλήμ,
δεν θα είναι μόνον ένα γεγονός εσωτερικών, αλλά και ένα γεγονός εξωτερικών. Τώρα οι πιστοί εις την στρατευμένη εκκλησία, όταν έχουν την ενίκηση του Θεού, δύνανται να την κατανοούν, δύνανται να την αισθάνονται. Όσοι φτάνουν στο επίπεδο να αισθάνονται την παρουσία του Θεού, αλλά τότε δεν θα είναι μόνο φαινόμενο εσωτερικών, αλλά και εξωτερικών. Γιατί θα το πει στον επόμενο στίχο της Αποκαλύψεως, που δεν θα πούμε σήμερα. Και όψονται το πρόσωπον αυτού, και θα ειδούν οι πιστοί, οι ένικοι της πόλεως, το πρόσωπον του Θεού. Δεν λέει την ουσία του Θεού, το πρόσωπον του Θεού. Ή είναι εκείνο που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή 3,2: οψόμεθα αυτόν καθώς εστί, θα τον δούμε όπως είναι. Ένα φαινόμενο λοιπόν και εσωτερικό και εξωτερικό. Το βιβλίο της Γενέσεως ακόμη μας πληροφορεί, Γένεσης 2,6: πηγή δε ανέβαινεν εκ της γης και επότιζε παν το πρόσωπον της γης. Δεν έβρεχε, αλλά λέγει ότι ανέβαινε μία πηγή, ένα νερό από τη γη, και επότιζε όλη την επιφάνεια. Και εδώ έχουμε μία μυστική εικόνα της καινούργιας Ιερουσαλήμ. Ο παλαιός παράδεισος είναι η εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Εξευλήθη μεν έξω ο Αδάμ και η Εύα, θα ξαναμπεί όμως πάλι. Συνεπώς είναι η εικόνα της Βασιλείας του Θεού, της καινής πόλεως, η μοναδική πηγή. Μοναδική πηγή, το υπογραμμίζω, που ποτίζει τον παράδεισον, είναι αυτή η παρουσία του ενός Αγίου Τριαδικού Θεού, του ενός Θεού. Η πηγή είναι ο Πατήρ, το νερό είναι ο Υιός και ο ποταμός είναι το Πνεύμα το Άγιο. Πηγή, νερό, ποτάμι. Ένα, τρία, ένας ο Θεός, τρία τα πρόσωπα. Ο ποταμός εκείνος του παλαιού παραδείσου, μας λέγει πάλι το βιβλίο της Γενέσεως, εχωρίζεται σε τέσσερα άλλα ποτάμια. Γένεσης 2,10: εκείθεν αφορίζεται εις τέσσερας αρχάς, λέει το βιβλίο της Γενέσεως. Είναι οι τέσσερις ορίζοντες που εξεχήθη το Πνεύμα το Άγιον δια του Ευαγγελίου του Χριστού και κατήρδευσε, καταπότησε την οικουμένη. Είναι όμως και οι τέσσερις πλευρές της τετραγώνου πόλεως, που το Πνεύμα το Άγιον κατακαλύπτει όλη την έκτασή της, δηλαδή το Πνεύμα του Θεού επάνω στην Καινή Ιερουσαλήμ. Και μια ακόμα μυστική δογματική αλήθεια: ο ποταμός, το Πνεύμα το Άγιον, εκπορεύεται, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, από του θρόνου του Θεού και του Ανίου, δηλαδή εκπορεύεται εκ του Πατρός και αποστέλλεται υπό του Υιού του ενανθρωπίσαντος εις τον κόσμο. Δεν λέγει εγώ θα στείλω, λέγει, το Πνεύμα το Άγιον, τον άλλον παράκλητον. Όταν εγώ θα φύγω θα στείλω. Αυτό το θα στείλω σημαίνει ότι και ο Υιός στέλνει το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται από τον Πατέρα και στέλλεται από τον Υιόν. Ορθά λοιπόν διατυπούται ότι είδε το ποτάμι να εκβάλλει από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Βλέπετε την διάκριση του Θεού. Λέει ένα θρόνο μιλεί. Για ένα θρόνο μιλεί. Γιατί και ο Πατήρ και ο Υιός στην εικόνα δεν ευωδούνται, και το Πνεύμα το Άγιον είναι ομόθρονα. Ένας είναι ο θρόνος. Γιατί μία είναι η ουσία, ένας είναι ο Θεός. Είδατε που λέγει το Αρνίον, για να δείξει το δεύτερον πρόσωπον, όχι απλώς το δεύτερον, αλλά το ενανθρωπίσαν δεύτερο πρόσωπον. Ο ποταμός αυτός ακόμη
είναι η αιώνια ζωή. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο Ιωάννης 4,14: «Ως δαν πει εκ του ύδατος», λέει ο Χριστός, «ου εγώ δώσω αυτό», όποιος πει από το νερό που θα του δώσω εγώ, «ου μη διψήσει εις τον αιώνα», δεν θα διψάσει αιωνίως, «αλλά το είδωρ ο δώσω αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου εις ζωήν αιώνιον». Αλλά θα γίνει το νερό αυτό μέσα του νερό που θα ξεπετιέται, θα χοροπηδά, και θα γίνει γι' αυτόν αιώνια ζωή. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί μου, εθραίνει την καρδιά του πιστού και εις τον παρόντα κόσμον και εις τον μέλλοντα κόσμο. Γι' αυτό σημειώνει ο Ψαλμωδός 45,5: «Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού». Του ποταμού, ποιου ποταμού? Η Ιερουσαλήμ δεν έχει κανένα ποτάμι. Ο Ιορδάνης ποταμός είναι ανατολικά της Ιερουσαλήμ, ικανά μακριά, πολλά χιλιόμετρα μακριά. Πώς λοιπόν τα ορμήματα του ποταμού εφραίνουν την πόλη του Θεού? Η πόλη του Θεού πάντοτε είναι η Ιερουσαλήμ. Πώς την εφραίνουν, αφού δεν περνάει κανένα ποτάμι εκεί μέσα? Η πόλη είναι κτισμένη πάνω σε 7 λόφους. Μυστική η έκφραση. Είναι η καινούρια πόλη. Είναι το Πνεύμα του Θεού. Είναι η Εκκλησία. Και οι πιστοί, όταν θα πάρουν το Πνεύμα του Θεού, έχουν τη χαρά του Θεού. Θα το ξαναπώ λοιπόν: «Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού». Ο ποταμός αυτός ακόμη της Αποκαλύψεως είναι και το Άγιο Βάπτισμα, που παρέχει την πνευματική αναγέννηση με την οποία ο πιστός βλέπει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος να το διαβάσω σε ένα χαρτί. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος είναι μυστήριο και οράται μόνο από τον πιστόν. Επάνω σε όλα αυτά που σας είπα, ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας γράφει τα εξής: «Ο μεν εκτίσεν το παρόντι δύο εκκλησίας εκπορευόμενος ποταμός, το της Παλιγγενεσίας ενίτεται βάπτισμα». Τι είναι, λέει, το ποτάμι? Το βάπτισμα. «Δια πνεύματος μεν Αγίου ενεργούμενον, καθαρούς δε τους λουωμένους υπέρ χιώνα και κρίσταλων απεργαζόμενων», και καθαρίζει τους πιστούς. «Την δεάνο Ιερουσαλήμ, ο ποταμός του Θεού, ο πεπληρωμένος υδάτων, το ζωοποιόν πνεύμα διαπορεύεται εκ του Θεού και Πατρός εκπορευόμενον και δια του Αρνίου. Τας πλατείας πληρούν της Αγίας Πόλεως», γεμίζει το ποτάμι την πλατεία του Θεού. Λέει, μέσα από την πλατεία περνάει το ποτάμι αυτό. «Δηλαδή», λέγει ο Άγιος Ανδρέας, «το πλήθος αυτής, το υπερψάμον κατά των ψαλμωδών πληθυνόμενων, εφραίνει, φωτίζει, ανοίγει τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού σε όλους τους πιστούς που είναι στην πλατεία». Δηλαδή, το Πνεύμα του Θεού είναι σε όλους τους πιστούς. Μια πολύ ωραία εικόνα, αγαπητοί μου, έχει και ο προφήτης Ζαχαρίας περί του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία κατά την Μεσσιακή εποχή, που θυμίζει τον ποταμό της Αποκαλύψεως. Λέγει τα εξής, 14,8, προφήτης Ζαχαρίας: «Και εν τη ημέρα εκείνη», ποια ημέρα? Την ημέρα της πρώτης παρουσίας του Χριστού. «Και εν τη ημέρα εκείνη εξελεύσεται είδωρ ζών εξ Ιερουσαλήμ». Εκείνη την ημέρα, λέγει, θα βγει νερό ζωντανό, φρέσκο, ζωηρόν. «Το ίμιση αυτού εις την θάλασσαν την πρώτην, και το ίμιση αυτού εις την θάλασσαν την εσχάτην, και εν θέρι και εν αιαρί έστε ούτως». Ποια είναι η θάλασσα η πρώτη? Είναι η νεκρά θάλασσα. Και ποια είναι η θάλασσα
η Εσχάτη, η τελευταία, είναι η Μεσόγειος. Χωρίζει το ποτάμι σε δυο. Το ένα πηγαίνει στην Νεκρά Θάλασσα και το άλλο πηγαίνει στη Μεσόγειο. Και γλυκαίνει αυτές τις δύο θάλασσες. Πώς τις γλυκαίνει, θα μας το πει, αγαπητοί μου, ο προφήτης Εζεκίλ σε μια άλλη του πολύ ωραία και λεπτομερεστάτη εικόνα. Ίσως είναι η ωραιότερα εικόνα που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη περί της παρουσίας και δράσεως του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ότι αυτό το νερό, λέγει, θα είναι το ίδιο και το καλοκαίρι και την άνοιξη. Γιατί λέει το καλοκαίρι και την άνοιξη? Επειδή η Παλαιστίνη δεν έχει ποτάμι, ένα ποτάμι μόνο έχει. Ό,τι άλλα έχει μικρά είναι χύμαρη. Το χειμώνα έχουν νερό, το καλοκαίρι και την άνοιξη δεν έχουν νερό. Άρα δεν ομιλεί περί τοπογραφίας. Δεν είναι η τοπογραφία της Παλαιστίνης. Είναι άλλο το νερό αυτό που μένει και το καλοκαίρι και την άνοιξη. Δηλαδή παντοτινό είναι ο Χριστός. Είναι το Πνεύμα του Θεού. Η εικόνα που μας δίνει ο προφήτης Εζεκίλ στο 47 κεφάλαιο 1 έως 12 στίχη είναι η εξής. Και ειδού Ίδωρ εξεπορεύεται υποκάτωθεν του εθρίου. Θα σας διαβάσω και θα σας αναλύσω. Και ειδού το Ίδωρ κατεφέρετο από του κλήτους του δεξιού, καθώς έξοδος ανδρός εξ εναντίας και μέτρων εν τη χειρία αυτού, και διεμέτρησε χιλίους εν το μέτρο και δίλθεν εν το ύδατι Ίδωρ αφέσεως, και διεμέτρησε χιλίους και δίλθεν εν το ύδατι Ίδωρ έως των μυρών, και διεμέτρησε χιλίους και δίλθεν Ίδωρ έως ο σφίος, και διεμέτρησε χιλίους και ούκι δύνατο διελθύν, ότι εξύβριζε το Ίδωρ ως ρίζος χυμάρου ον ου διαβίσεται. Διαβίσονται. Είδα, λέγει, από το έθριον του ναού, τα σκαλοπάτια του ναού, να βγαίνει νερό σε όραμα. Το νερό αυτό άρχισε να τρέχει, να πηγαίνει προς τη Νεκρά Θάλασσα. Στην αρχή ήταν το νερό, μετρώντας το με έναν οδηγό που είχε το μετρούσε, άγγελος, ήταν, λέγει, Ίδωρα θέσεως, δηλαδή χαμηλό, ως τον αστράγαλο. Ύστερα από χίλιες πύχες ξαναμετρήθηκε και ήταν ως τους μυρούς. Ύστερα ξαναμετρήθηκε και ήταν ως τη μέση. Ύστερα ξαναμετρήθηκε το νερό και πια δεν μπορούσε να μείνει κανείς μέσα στο νερό. Ήταν ο ρίζος, ρίζος χυμάρου, ρίζος θα πει θόρυβος, βοή, θόρυβος χυμάρου, πολλά νερά. Και έρχεται και χύνεται στην Νεκρά Θάλασσα. Βλέπει κανείς το Πνεύμα του Θεού, αγαπητοί μου, ότι σιγά σιγά, δειλά δειλά, το δειλά το βάζει εντός αγωγικών, εμφανίζεται και στον πιστό, τον κάθε πιστό. Έρχεται με το μέτρο το Πνεύμα του Θεού. Και όταν ο πιστός αφήσει την καρδιά του, την κάνει ριάκι βαθύ, τότε το νερό του Αγίου Πνεύματος γίνεται πολύ. Τόσο πολύ που πια ο πιστός μπορεί να φωνάζει και να λέγει, δεν μπορώ, Κύριε, άλλο, δεν αντέχω. Αυτή η ανθρωπίνη, η σαρκίνη, η οστρακίνη ύπαρξής μου, αισθάνομαι ότι θα διαραγεί. Αλλά αδιάρρηκτα, χωρίς να παθαίνει τίποτε ο άνθρωπος, το Πνεύμα του Θεού μοιάζει ότι ταράζει τα θεμέλια της χωματένιας μου υπάρξεως, αλλά συγκρατεί τα πάντα. Και συνεχίζει. Το Ίδωρ τούτο ήρχε το έως επί την θάλασσα, την Νεκρά Θάλασσα, επί το Ίδωρ της διεκβολής, και υγειάσει τα ύδατα, και έσε πάσα ψυχή των ζώων, των εκδεόντων επί πάντα, εφά ανεπέλθει εκεί ο ποταμός ζήσετε. Εκεί, λέγει, στη Νεκρά Θάλασσα, ό,τι βρεθεί ζωντανό ψοφάει. Έρχεται το ποτάμι και κάνει υγιά τα ύδατα. Όχι αγιάζει, τα καθιστά υγιά, δηλαδή ωφέλιμα. Επειδή το νερό της Νεκράς Θαλάσσης έχει πολύ αλάτι μέσα, σημαίνει το κάνει το νερό γλυκό, το κάνει πόσιμο, το κάνει υγιές. Και ό,τι πιει, λέγει, ζει. Ό,τι πιει, ό,τι ζωντανό πράγμα πιει εκείνο το νερό, ζει. Σκεφτείτε, αγαπητοί μου, ότι κάποτε δεν θα τρώμε και δεν θα πίνουμε στη Βασιλεία του Θεού.
Κι όμως τα ζούμε. Και θα λεγόμεθα πνευματικοί άνθρωποι, που σημαίνει ότι δεν θα συγκρατεί πια η βιολογία της υπάρξης μας, που ο Θεός στο σχήμα του παρόντος του του κόσμου θέλει έτσι να ζούμε, με το σχήμα των τροφών. Τότε θα ζούμε με το Πνεύμα του Θεού, και όποιος πίνει εκείνο το νερό θα ζει πάντοτε, που σημαίνει θα είναι πνευματικός άνθρωπος, πνευματική ύπαρξη, όχι άειλη, αλλά θα κυβερνάται, θα διέπεται από το Πνεύμα του Θεού. Το όραμα αυτό του προφήτου έχει κι άλλες πλευρές. Έχει για τα δέντρα που βγαίνει εκείνος που, ο προφήτης βγαίνει, δεν μπορεί να μείνει άλλο στο ποτάμι, και βλέπει δέντρα αριστερά δεξιά. Αλλά για τα δέντρα έχει συνέχεια το πράγμα στην παρακάτω εικόνα της Αποκαλύψεως, και δεν θα σας πω τώρα τίποτε, θα σας πω μόνο μία παράγραφο πολύ λυπηρή. Είναι περίεργη αυτή η παράγραφος, αγαπητοί μου, εκεί στο κείμενο του προφήτου η Εζεκίλ λέει το εξής. Όταν λέει έφτασε εκεί στην νεκρά θάλασσα, τα ζωογονεί όλα, για μια στιγμή λέει γίνεται το ποτάμι, κάνει μια συστροφή, και η νεκρά θάλασσα σε κάποια σημεία της μένει νεκρή, με πολύ αλάτι και χωρίς ζωή. Μια παρένθεση, είναι περίεργη. Και συνεχίζει μετά την παρένθεση να λέει ότι οι όχθες του ποταμού γέμισαν από δέντρα. Ξέρετε τι είναι αυτή η περίεργη παρέμβολη? Ακούστε, το Πνεύμα του Θεού ήρθε στον κόσμο. Ιστορικά ήρθε, έχουμε την Πεντηκοστή. Ήρθε στη θάλασσα την νεκρά του κόσμου τούτου. Αλλά πόσοι το δέχτηκαν το Άγιο Πνεύμα, και πόσοι ανανεώθηκαν και αναγεννήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα? Όσοι το θέλησαν, αναγεννήθηκαν και έζησαν. Όσοι δεν το θέλησαν, έμειναν νεκροί. Έγιναν και μετεβλήθησαν και αυτοί και οι χώρες τους και ο πολιτισμός τους νεκρή θάλασσα.